Κάτι σκέφτεστε. Τα οικονομικά ή στο Ένα από τους καλύτερους πρόεδρους που έχουμε περάσει στο κόμμα. Θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα να συνεχίσουμε και να πάρει αυτό στο λόγο. Που αφιερώνεται το Σαββατόβραδό σας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο αυτές τις μέρες, αλλά δεν πρέπει να απογοητεύεστε. Διότι ακριβώς η παρουσία σας εδώ σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο λαός του. Και αυτό δεν μπορεί να το πάρει από εσάς κανείς. Απολύτως κανένας δεν μπορεί να το πάρει από εσάς. Είναι τιμή μου να είμαι εδώ στην Πτολεμαΐδα για πρώτη φορά. Έχω, εάν και αναλύσαμε πολλά ζητήματα σχετικά με την βίαιη απολυμνητοποίηση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή και στο περιφερειακό συνέδριο που κάναμε μέσα το Φεβρουάριο στην Κοζάνη. Και ο λόγος που το κάναμε στην Κοζάνη τότε, το περιφερειακό συνέδριο, ήταν το πρώτο μας. Άρα λοιπόν είναι διακύβευμα δημοκρατίας και δεν αξίζει στην αριστερά η κοιλίδα της έλλειψης δημοκρατίας στην εκλογή από τη βάση με τον πρόεδρό της. Πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτό στο συνέδριο. Και αν υπάρξει οποιαδήποτε παρεμπόδιση από άλλους, να ξέρετε ότι η βάση θα αναλάβει πρωτοβουλίες, όπως επιτρέπει το καταστατικό μας. Δεν πρόκειται να υπάρχει οποιαδήποτε παρέκκληση από αυτό που προβλέπει το καταστατικό. Είναι καιρός λοιπόν να κάνουμε δημοκρατία πράξη μέσα στο κόμμα μας και μετά να φέρουμε αυτό το όραμα και στην χώρα. Αναφέρθηκα στο όραμά μου για το πολίτευμα. Είπα ότι πρέπει να έχουμε περισσότερη συμμετοχική άμεσο δημοκρατία. Μερικοί το διαστρέβλωσαν αυτό για να πούν ότι είπα για αλλαγή πολιτεύματος. Αν είναι δυνατόν πιο ποιοτική και θεσμική δημοκρατία να είναι αλλαγή πολιτεύματος. Πώς αλλιώς